Τη Δράμα επισκέφθηκε σήμερα η βουλευτής των Δεκανήσων των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μίκα Ιατρίδη, και σε δηλώσεις της για τις επιδιώξεις του κόμματος στις προσεχείς ευρωεκλογές, καθώς επίσης τις περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επισήμανε ότι δεν πρόκειται να στηριχθούν μνημονιακές επιλογές. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στην Δράμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, ναι, τον συνάδελφο τον Νίκο, τα παιδιά της Συντονιστικής, την Δέσποινα, τους πολιτευτές που είναι εδώ μαζί, προκειμένου και να κάνουμε τη συζήτηση και την κουβέντα την οποία είχαμε, που ήταν πάρα πολύ επικοδομητική, για το πώς μπορεί και η Δράμα να αναπτυχθεί και να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει και σαν νομό, αλλά σαν νομός και σαν περιφέρεια γενικότερα. Πραγματικά είχαμε μία πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη σας, να τον ευχαριστήσω και πάλι για την ενημέρωση. Νομίζω πως θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να στρέψει το βλέμμα της και προς την Βόρεια Ελλάδα και στη Δράμα, διότι οι αριθμοί και η πραγματικότητα είναι αμήλικτοι. Μιλάνε από μόνα τους. Η ενεργία έχει φτάσει σε αδιστεώρητα ύψη και εδώ στο νομό, και θα πρέπει να δοθεί η αναπτυξιακή πνοή και η αναπτυξιακή δυνατότητα, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, αντί να βάζουν λουκέτα, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, να μπορέσουν οι νέοι μας από το να ξενιτεύονται και να φεύγουν από την πόλη και από το νομό, να έχουν μία καλύτερη ελπίδα για το αύριο, προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν και εκείνη τη ζωή τους, να ξεκινήσουν μία νέα οικογένεια και να μην βλέπουμε τις πόλεις μας να ερημώνουν. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας και πάλι καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνουμε. Βεβαίως, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου και με τον συνάδελφο τον Νίκολα και με τους υπόλοιπους πολιτευτές, έχουμε αγαστεί και άμεση συνεργασία. Θα φέρουμε και στη Βουλή Ανεξάρτητοι Έλληνες τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον νομό, και να μας θεωρείτε συμπαραστάτες και οργούς σε όποια προσπάθεια καταβάλλεται, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε μια καλύτερη ημέρα για τον τόπο. Έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές και εκλογές στην αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή διοίκηση. Τι θα κάνετε ως ανεξάρτητοι Έλληνες και στη δική μας περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν θα υποστηρίξετε κάποιες ήδη παρατάξεις, ονόματα, πρόσωπα, ή θα αποφασίσετε εσείς να δημιουργήσετε ένα δικό σας? Ακούστε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι το διακύβευμα των δημοτικών, περιφερειακών αλλά και των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την ελληνική την κοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού ουσιαστικά είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας, όπου εκεί ο πολίτης έχει να κάνει με την καθημερινότητά του και όπου εκεί γίνεται δέκτης της σκληρής μνημονιακής πολιτικής. Επομένως, όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι ενεργοί πολίτες καλούνται να επιλέξουν εκείνους που θεωρούν εκείνοι καταλληλότερους, προκειμένου τους εκπροσωπήσουν και να διαχειριστούν πολύ σημαντικά κονδύλια και για την περιφέρεια, όπως είπαμε προηγουμένως και με τον Αντιπεριφερειάρχη σας. Είναι σημαντική και κρίσιμη αυτή οι επόμενες εκλογές. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι το επόμενο διάστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από την όποια διεκδίκηση θα πρέπει να έχουμε για τις περιφέρειές μας, για τα κονδύλια, για τους τομείς, για τα τομεακά προγράμματα, οφείλουμε πρωτίστως σαν Έλληνες, πρωτίστως σαν περήφανοι Έλληνες, να διεκδικήσουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας μας, διότι μπορεί να είχαμε ευρωβουλευτές όλο το προηγούμενο διάστημα και κάποιοι από αυτούς να έχουν αποτελούν εξαιρέσεις και να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, όμως εκπροσωπούν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και οι σοσιαλιστές, θεωρούν πως η λύση για την Ευρώπη την επόμενη μέρα είναι η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, είναι η ισχυροποίηση της κυρίας Μέρκελ. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουμε στο ανεξάρτητο έθνος κράτος, όπως ο ύμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε που μας είχε βάλει στην τότε ΕΟΚ. Από εκεί και πέρα, έχουμε πει και ο πρόεδρός μας, ο Πάνος ο Καμένος, πως για τις αυτοδιοικητικές εκλογές οι τοπικές κοινωνίες έχουν τον πρώτο λόγο. Βεβαίως και δεν θα υποστηρίξουμε σε καμία περίπτωση υποψηφίους οι οποίοι έχουν επίσημη στήριξη από την μνημονιακή κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ πως και το επόμενο διάστημα θα έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις και σε επίπεδο συζητήσεων και με τους τοπικούς βουλευτές μας εδώ και με τους εκπροσώπους μας, προκειμένου οι ανεξάρτητοι Έλληνες να στηρίξουν τους καλύτερους. Όμως ας μην ξεχνάμε πως
οι τοπικές κοινωνίες έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο και όπου το πιο βασικό τοπικό δημοψήφισμα είναι οι επόμενες εκλογές, θα πρέπει να επιλέξουμε τους καλύτερους και τους καταλληλότερους. Είμαι βέβαια πως και το επόμενο διάστημα θα σας δοθούν ονόματα για το ποιους υποστηρίζουμε και στους Δήμους αλλά και στην Περιφέρεια. Προς το παρόν δεν έχουμε ανακοινώσει κάποιο όνομα σε επίπεδο Περιφέρειας. Ήταν χαρά και τιμή μας που υποδεχθήκαμε την κυρία Ιατρίδη, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προκειμένου να την ενημερώσουμε για θέματα και προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Πιστεύουμε στη δημοκρατία, εκπροσωπεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον της ενημέρωσης στους εκπροσώπους του ελληνικού έθνους. Αυτό που είπαμε στην κυρία Ιατρίδη είναι ότι η Δράμα είναι γνωστό ότι υστερεί σε σημαντικά θέματα, ότι έχει αδικηθεί διαχρονικά. Έχουμε πει όμως ότι γι' αυτό δεν φταίνε οι άλλοι, φταίμε κυρίως εμείς εδώ στη Δράμα που δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε ή και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει η πολιτεία να δει τις περιοχές όπου υπάρχει υστέρηση και καταγράφεται αυτή αμήλικτα με τους αριθμούς όπως υπόθηκε. Και μέσα στην πολιτεία φυσικά είναι και η αυτοδιοίκηση, είμαστε εμείς οι ίδιοι όσον αφορά την περιφέρεια και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικά, να υπάρχουν ειδικά αναπτυξιακά σχέδια και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτές οι περιοχές οι οποίες υστερούν.